Έχουμε τη χαρά να καλωσορίζουμε στην Θεσσαλονίκη και εν ώψη εορτών την κυρία Μαρή Κωνσταντάτου. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Είναι χαρά μου που βρίσκομαι εδώ. Και βέβαια με αφορμή το Μάικ που πια ταξιδεύει παντού. Ταξιδεύει παντού και μαγειρεύει κιόλας και προτείνει συνταγές υγιεινές, νόστιμες, θρεπτικές. Πάρα πολύ γρήγορες και πολύ αγαπημένες, γιατί μας τις έχει δώσει με πάρα πολύ αγάπη η Αργυρό Μπαρμπαρίγου. Αυτή τη φορά σε συνεργασία με την κυρία Μπαρμπαρίγου, πώς προέκυψε έτσι η συνεργασία και η ιδέα να βγάλουμε συνταγές και για παιδάκια που από ό,τι έριξα μια ματιά έχει και φαγητά που δεν τα τρώνε πολύ όπως τα λαχανικά. Ακριβώς γι' αυτό δημιούργησα αυτό το βιβλίο. Ήθελα ο Φασολάκης, που είναι ο αγαπημένος ήρωας των παιδιών πια μετά από 11 βιβλία και θεατρικές παραστάσεις και συνεχή παρουσία στο σπίτι των παιδιών. Ήθελα ο ίδιος να προτείνει συνταγές πάρα πολύ νόστιμες και υγιεινές με πάρα πολλά λαχανικά μέσα, τους φίλους του δηλαδή. Και είναι μια καλή ευκαιρία να μαγειρέψουν οι μαμάδες μαζί με τα παιδιά, έτσι να περάσουν και ποιοτικό χρόνο μαζί τώρα τα Χριστούγεννα. Λοιπόν, όταν ο αγαπημένος τους ήρωας προτείνει αυτές τις συνταγές, δεν μπορεί τα παιδιά κάτι. Θα πούνε, μαμά μαγείρεψε μου αυτό. Οι εντυπώσεις τι σας έχουν πει έτσι μέχρι στιγμής μαμάδες που έχουν εφαρμόσει στην πράξη πια τα του βιβλίου? Κατά καιρούς η αγαπημένη μας Αργυρό παρουσιάζει μέσα από το πρωινό συνταγές μέσα από το βιβλίο και ξέρουμε πια εγγυημένα ότι είναι δοκιμασμένες και ήδη αγαπημένες, γιατί έχουμε βάλει τα λαχανικά στις συνταγές με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να μην καταλαβαίνουν ότι τρώνε λαχανικά. Ναι. Τότε έχουμε βάλει τα λαχανικά λεσμένα στον κιμά με τη μακαρονάδα, στην πίτσα, στο ταψί, με κοτοπουλάκι, με κρέας, είναι υπέροχα. Στόχος πια από εδώ και πέρα, ο Μάικ είναι να πούμε και στη Θεσσαλονίκη και με θεατρική βερσιόν. Αυτό το διάστημα για τις γιορτές είναι... Σας έρχεται, ναι, η επόμενη παράσταση είναι νομίζω 21 Δεκεμβρίου, στις 25, στις 26, 1 και 2 του μηνός και θα καταλήξει επίσης στην Θεσσαλονίκη, στις 15 θα τελειώσουν εδώ. Κάνουν περιοδία ανά την Ελλάδα, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι, πάμε καλά. Να δώσουμε και τις ευχές μας εν ώψη εορτών. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλο τον κόσμο με όλη μου την αγάπη. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ.